μεγάλη διέλευση. Υπάρχει μεγάλη διέλευση και προς την Ελλάδα και προς Βουλγαρία. Το θετικό είναι ότι οι υπηρεσίες λίγο πολύ κατανοούν την κατάσταση και βγαίνουν έξω από τα counter που είναι τα εξωτερικά γραφεία, βλέπουν μόνο τα ταξιδιωτικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να διευκολύνουν πάρα πολύ τους οδηγούς, ούτως ώστε ένα 5-10 δευτερόλεπτα να περνάει όχημα και λίγο πολύ οι ουρές να μην δημιουργούνται για να μην ταλαιπωρούνται οι ταξιδιώτες. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, περισσότεροι είναι οι ταξιδιώτες, κύριε Τομπουρίδη, φέτος? Βεβαίως, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά έχουμε αύξηση του τουριστικού κινήματος προς την Ελλάδα, προς το τουριστικό ρεύματο. Βέβαια δεν είναι στα δεδομένα παλαιότερων χρονών, 18-19, αλλά είναι αρκετοί. Είναι Βαλκάνοι, κυρίως αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα? Υπάρχουν δύο Ευρωπαίοι, υπάρχουν Βαλκάνοι, αλλά υπάρχουν και τρίτες χώρες, όπως είναι Μολδαβία, Ουκρανία, Σοβιετική Ένωση. Και άλλες χώρες, Λευκορωσία, όλες αυτές οι χώρες, οι οποίες είναι εκτός Αιγαίου. Γίνονται έλεγχοι, rapid test, έλεγχος εμβολιασμού? Ναι, γίνονται, επειδή οι περισσότεροι έχουν τα πιστοποιητικά και κάποιοι έχουν και τα μοριακά τεστ, αυτά τα οποία έχουν κάνει στις χώρες τους, των 72 ώρων. Γίνονται έλεγχοι και γίνονται και δειγματοληπτικά τεστ από το ΕΟΔΙ, το οποίο υπάρχει επάνω στο χώρο των συνόρων σε 24 βάση. Παρά τι πίεση σημειώθηκαν από τουρίστες με πλαστά τεστ και τα λοιπά, κύριε Τομπουλίδη, φέτος? Όχι, δεν έχουμε διαπιστώσει τέτοιου είδους θέματα. Δεν έχουν αναφερθεί τουλάχιστον από τις υπηρεσίες ότι υπάρχουν πλαστά, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα σκάνερ τα οποία σκανάρουν κάθε μπαρκότη, κάθε πιστοποιητικό εμβολιασμού που υπάρχει ή το μοριακό τεστ το οποίο ζητείται για αυτήν την υπόθεση. Δεν έχουν αναφερθεί από τις υπηρεσίες μας παρά την πίεση. Αυτές τις ημέρες λόγω καύσωνα, τι γίνεται με τον κόσμο, διαμαρτύρονται? Γιατί οι ουρές φαντάζομαι είναι μεγάλες, ακόμη και αν περνούν. Οι ουρές υπάρχουν, αλλά παρόλα αυτά λόγω του καύσωνα οι υπηρεσίες φροντίζουν και διευκολύνουν πάρα πολύ την κατάσταση με τον γρήγορο έλεγχο ο οποίος γίνεται με την επίδειξη των ταξιδιωτικών εγγράφων για να μην υπάρχει καθυστέρηση στον χώρο των σύνορων. Όταν λέμε ουρές, δώστε μας ένα παράδειγμα. Όταν ξεκινάνε από τα σύνορα πάνω του Τελωνίου, μέχρι που φτάνουν τα αυτοκίνητα? Παραδείγματος χάρη, να σας πω ότι την Τρίτη προς Τετάρτη η ουρά ήταν περίπου γύρω στα 2 χιλιόμετρα εντός του βουλγαρικού εδάφους. Ναι, αλλά αυτό το ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε τις πρωινές ώρες, στη συνέχεια όταν οι υπηρεσίες διαπιστώσανε το μέγεθος της ουράς, κατευθείαν βγήκαν έξω, έγινε ο έλεγχος, άνοιξαν 6 λωρίδες για την είσοδο προς τη χώρα μας και διευκολύνθηκε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα σε 15 λεπτά τελείωσε όλη η κατάσταση με την ουρά που δημιουργήθηκε. Τέλεια.